Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για το Ροζ Πάνθυρα! Είναι ένας YouTuber που σε αντίθεση με τον Χάρη που ξεκίνησε με μέλισσες και το έκανε family friendly. Ο φίλος εδώ, ο Ροζ ο Πάνθυρας, ήξερε ακριβώς τι και αν είναι 20 χρονών. Σαν να εντωμεταξύ λέει είναι 20 χρονών και έχει μουσια πιο πολλά από μένα. Δεν ξέρω τι τους βάζουνε. Καλά, είπε μια κοπέλα που λέει ρε φίλε, τι σου βάζανε ορμόνες στο γάλα. Λοιπόν, τι και αν είναι 20 χρονών, ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Ξέρει τι πουλάει και αυτό ακριβώς σου δίνει πάνω από ένα χρόνο. Δεν έχει αλλάξει το περιεχόμενο του. Δεν μπορείς να τον κατηγορείς για τίποτα. Ας δούμε λίγους από τους τίτλους στα βίντεο. Το βλέπετε από P Star Lila vs YouTuber Noz, Rose Games. Πάμε πάλι. Άλλη Star, η Vanessa με το YouTuber το Freddy. Έχει κάνει αλλαγή φίλου, είναι άντρας. Ρωτάει, τι ξενερώνει, δεν μας νοιάζει αυτό. Με πολύ όμορφες κορασίδες οι οποίες δουλεύουν σε κάποια άλλα site. Και ο Ροζ Πάνθυρας γεφυρώνει αυτό το χάσμα. Φέρνει τις πλατφόρμες κοντά. Τι και αν αυτό απευθύνεται σε μικρές ηλικίες, δεν πειράζει. Καλό είναι να έχουμε επαφή με το τι γίνεται στα άλλα site. Άνω το 18 είναι καλό να διαφημίζουμε τα κορίτσια και να έχουμε και link στην περιγραφή. Ας δούμε λίγο αυτά τα ροζ τα παιχνίδια που παίζει. Όχι, εγώ γράψα. Και έτσι. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο! Καινούρια σειρά, Ροζ Games! Έχω μαζί του καλεσμένου στο Freddy TV και την αγαπητή Βανέσα Δαμοπούλου. Ναι! Με εμάς κάνεις τα εγγένεια. Ναι, εγγένεια εκπομπής. Ξεκινάμε, καλώς ήρθατε, πάμε. Το Ροζ Games είναι το πρώτο παλικό τηλεπέ. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει, δηλαδή είναι παιχνίδι ιντερνετικό και αυτό. Τι κάνουν στην πρώτη δοκιμασία? Προσπαθούν να βάλουν, κυρίες και κύριοι, σκούφο σε μια μελιτζάνα και ένα αγκούρι. Όποιος είναι ο πιο γρήγορος κερδίζει. Εδώ θέλει skills, θέλει. Δώσ' το. Από τώρα! Πάτσα το ένα. Τι φάση, πώς το βάλατε το σκούφο? Ωραία, μαλάκα, φίλε. Όχι, εγώ γράφω. Με κάθαρο μήνυμα. Ποιος είναι από πάνω και ποιος από κάτω. Μ' αρέσει. Δεν χρησιμοποιείς προφυλάξεις. Το βάλει και στραβά. Πού θα τελειώσει ο άνθρωπος? Δες εδώ. Λουλούδι. Λουλούδι. Άνθος αραβοσίτους. Το έχω εδώ πέρα, κάτσε πάνω. Λοιπόν, ωραίο βίντεο. Πολύ μ' αρέσει και χρωματικά από πίσω γίνεται χαμός. Κιόλας, εντάξει. Εγώ χρησιμοποιώ προφυλάξεις απλά, αυτή είναι η διαφορά. Yeah. Αυτό, η ειδοποιώς διαφορά είναι αυτή. Ξεκαθαρίζουμε να μάθαμε 5 πράγματα. Φεύγουμε από αυτό το βίντεο που πάνω κάτω εκεί πατάει. Δεν έχει να σου πει κάτι άλλο. Παίζουν και άλλα πολύ ωραία παιχνίδια. Και θέλω να πάμε στο καλύτερο που είχα δει. Κάτσε να το βρω. Πάμε τίτλο. Πώς βλώνεις μία star με τη Βανέσα και την Μπιάνκα. Λοιπόν, θέλω να αποκρυπτογραφήσετε αυτό που θα μας πει η Βανέσα, να το καταλάβουμε. Θέλω να μεστώσει μέσα μας, να γίνει δεν ξέρω, κάτι να γίνει. Το ίδιο λάθος που μπορεί να μου πει ένας. Να μου πει, όχι να μου κάνει. Να μου πει. Είναι. Σ' αρέσει, σ' αρέσει, σ' αρέσει. Πού μπαίνει, πού μπαίνει, πού μπαίνει, πού μπαίνει. Θα σου πω, 20 χρονών είσαι. Να το. Αυτό που σας έλεγα, 20 χρονών, και εγώ το είχα μπορεί. Είναι ορμόνες το γάλα. Τι στο διάλογο, επικοινωνώ με ορμόνες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο, Φετίχ. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάθομαι και κάνω για να βγει το μεροκάμα το Θεέ μου. Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάποια σημεία του βίντεο. Εδώ θέλω να μείνουμε λίγο. Σπούν. Εσύ. Στα τέσσερα. Μου αρέσει πολύ μισιονάρι. Μισιονάρι. Τη αρέσει πολύ μισιονάρι. Ναι. Πολύ. Ρε παιδί μου, αν είμαι εγώ όρθια και εδώ πέρα είναι γραφείο. Να μου βάζει στο γραφείο. Τα γραφεία. Αυτό πώς λέγεται αυτή, δεν ξέρω. Πώς λέγεται αυτό στο γραφείο. Δεν ξέρω πώς σε λένε. Μπιάνκα, δεν ξέρω. Γι' αυτό φορά άσπρα. Από τον Μπιάνκα. Ακριβώς. Αχ, πάμε άλλο ένα και θα φύγω, θα το κλείσω. Το υπόσχομαι, δεσμεύομαι. Το ξέρω, κάνω κακό στον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, αλλά οκ, okay, πάμε. Εκεί, μη σταματάς, μην αλλάζεις τέμπο. Και είσαι σε φάση εκεί που ναι, γυρίζει ναι. Τα μάτια. Λες, είσαι σε φάση. Μείνε. Και στο εκεί έχει αλλάξει τέμπο, έχει αλλάξει στάση, έχει αλλάξει τα πάντα. Αφού σου λέω εκεί, ρε μα. Όπα, δεν θα μιλάς έτσι. Εδώ πέρα είμαστε σοβαρή εκπομπή, λοιπόν. Άντε τώρα, μην αλλάξω θεματολογία. Εδώ. Χοχ, το βλέπω να μου έρχεται πορτοκαλί. Θα γίνει το βίντεο, πάμε. Κάζομαι, αλλά δεν αλλάζω τέμπο για να μπορέσει να τελειώσει ο άλλος. Έτσι θα κάθεσαι και θα κουραστείς κι εσύ. Τι? Θα τελειώνω στην πίβα. Είναι από τους λίγους άντρες που. Πώς γίνεται αυτό, που ναι. Μπορώ να πω. Φίλε, ναι, άμα δεν τα καταπιείς, δεν έχει νόημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσω. Κάτσε. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσω. Τάνι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω για τον Πάνθυρα. Πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε. Δεν άλλαξε και πολύ. Το είπα. Ήξερα ακριβώς τι ήθελε. Έχει βαρύ edit, του το δίνω. Έχει σκληρό μοντάζ και σκληρό υλικό. Αλλά δεν πειράζει, του το δίνω. Κάνει την προσπάθειά του. Βγάζει κάτι το οποίο καταναλώνεται από πολλούς. Τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Ακόμη δεν έχει φύγει ο Φεβρουάριος. Οπότε τι να πω. Μια χαρά του κάθεται. Δεν έχω παράπονο. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, είπα, ποιος από τους δύο μου αρέσει περισσότερο. Εννοείται, το δίνω στον Ορεινή Μέλισσα, κυρίες και κύριοι. Και περιμένω χάρη crossover με τους ανθρώπους των σπηλαίων. Άμα δεν γίνει αυτό, εγώ δεν ξαναβγάζω εκπομπή. Τελείωσε. Άντε για, φεύγω. Σας έδειξα λίγα πράγματα από τον κόσμο του ίντερνετ. Καλή όρεξη και διασκέδαση, ό,τι θέλετε. Άντε, φάτε καλά. Έφυγα.